Και όμως ξεκινάμε το ΠΑΟΚ 24 και υπάρχουν ακροατές οι οποίοι καλούν στην εκπομπή 12 η ώρα, 12 και 5 και 10, τώρα στο λίγο πριν ξεκινήσουμε, και ρωτάνε τι ώρα ανοίγουν οι γραμμές. Τι πράγμα αυτό, ρε παιδί μου, τι πράγμα, δηλαδή να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 1-2-3-0 τον οποιοδήποτε, να μην υπάρχει έτσι διάθεση για... Να χάνει ο ΠΑΟΚ, πότε ανοίγουν οι γραμμές. Τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ παράξενο. Έλα μόλις, εντάξει. Οκ. Συνηθισμένα, δεν είναι ότι... 20 χρόνια το ζούμε αυτό. Μεγάλη έκπληξη. Αλλά... Τώρα μου το λέει εδώ ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Κιώσης, ότι καλεί κόσμος και ρωτάει για τις γραμμές. Μετά τι μη είπαμε. Το ξέρετε, συνήθως με τα παιχνίδια, μετά την πρώτη ώρα ανοίγουμε και γραμμές και σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Μεγάλη Πέμπτη. Καλή Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Η κοπή της Μεγάλης Πέμπτης θα είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή, βέβαια. Γιατί, αλήθεια. Γιατί. Ε, αφού δεν ανοίξουμε γραμμές μετά την μία. Δεν τελείωσε τίποτα. Εννοείται δεν τελείωσε τίποτα. Μπάλα είναι. Εννοείται. Μειώθηκαν οι ελπίδες πρόκρισης του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλήθεια είναι ότι μειώθηκαν. Είναι ψηλό αλήθεια ότι πάει για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Θαύμα τώρα. 1-0 στο 25. Με την εικόνα έτσι που έχουν οι ομάδες. Δεν παίζουμε εκτός έδρας. Αλλά ναι, είναι ένα παιχνίδι στη Ντούμπα. Εδώ που, για να ξέρετε όλοι, είναι πραγματική έδρα. Γιατί αυτό το πράγμα το χθεσινό στη Λεωφόρο ήταν κανονικά είναι μεγάλη κάτι, εβδομάδα. Ναι, δεν είναι και κάτι το συγκλονιστικό. Κανονικά 7 η ώρα μεγάλης εβδομάδας το απόγευμα, εκεί η εκκλησία, τα 12 Ευαγγέλια, το τροπάριο της Κασιανής. Η Γαδά απέναντι. Ναι, εκκλησία, κανονική. Δεν υπήρχε παιχνίδι, δηλαδή μέχρι τις 6.30, 7 ξεκίνησε. 7 και 4 να μπει το πρώτο γκολ. Από το δεύτερο χρόνο και μετά λίγο κάτι κουνήθηκε και δημιουργήθηκε έτσι μια κατάσταση έδρας. Για να ξέρετε όσοι κακολογείτε την Τούμπα και το πώς έτσι... Και αυτοί οι συνθήματα μόνο που φύζουν τον αντίπαλο έχουν. Είναι της μοδός είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχουν συνθήματα να λένε Παναθηναϊκός και τέτοιο. Ναι. Λήξη πρώτη μηχρόνου, αγώνας ΚΑΠΑ 20, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ακόμα και εκεί. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Σουρωτή. Αλλά το κλειδωμένο είναι το 0-0. Το παιχνίδι. Είχε ένα δοκάριο ΠΑΟΚ μου τώρα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπάσκετ στις 7 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μάθω τον Παζόγλου να μείνω στην Αθήνα να περιγράψω το παιχνίδι. Ναι, λόγω Μεγάλης Πέμπτης είναι. Δεν αρμόζει την ημέρα. Γιατί δεν. Στα καρναβάλια, όπως επειδή του καρναβαλιού θα άρμοζε να κάνει μετάδοση. Θα έκανα εκπληκτική μετάδοση μπάσκετ. Πάω Παναθηναϊκός και στο Βόλι. Εκεί θα πούμε δύο πράγματα για το Στάροβιτς. Ναι. Εκεί γίνονται φοβερά πράγματα. Αυτή η ομάδα είναι φέτος. Την έχουν φτύσει, δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Πάω 24. Πρώτο μήνυμα από τον 164. Θα περάσουμε τελικό, το πιστεύω, τρελά. Αλήθεια είναι ότι από χθες υπάρχει μια παράξενη, ανεξήγητη έτσι αίσθηση. Δεν είναι αυτό το να είχαμε να λέγαμε, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι μεταξύ μας. Υπάρχει κάτι αυτό, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς να επιχειρηματολογήσει. Και εντός ομάδας υπάρχει, να ξέρετε. Άμα τους ρωτήσεις πώς και τι και αυτό και τα λοιπά, δεν ξέρουν τι να πούνε. Αλλά το βλέπουν μπροστά τους. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Αλλά όπως έχουμε ξαναζήσει, πολύ κακό τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα και φέτος. Να χάνει χωρίς να το παλέψει τόσο πολύ. Έχουμε δει και στην Τούμπα παιχνίδια στα οποία είναι ανώτερος ο ΠΑΟΚ και τα κέρδισε χωρίς να δεχθεί γκολ. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό υπήρχε επιφυλακτικότητα. Βεβαίως και μέχρι χθες, γιατί δεν είχαμε δει τον ΠΑΟΚ να πείθει στα εκτός έδρας ντέρμπι. Έψαχνες από κάτω να κατευθείς και δεν είχες κάτι ιδιαίτερο. Έτσι και τώρα στην Τούμπα έχουμε δει τον ΠΑΟΚ ανώτερο από τους αντιπάλους του. Φυσικά πρέπει να κερδίσει με μία διαφορά στο σκορ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μία ομάδα που έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν και στην Τούμπα και δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα, θα έχουν σχεδόν το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο.
Κάτι που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Όπου οι παίκτες του επηρεάζονται πάρα πολύ από την αλλαγή έδρας. Μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι μεγάλες ομάδες. Να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά απόδοσης από τα εντός στα εκτός. Εντάξει, υπάρχει ποδοσφαιρική εξήγηση. Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει δεκάδες φορές. Απλά μην κάνει κανείς το λάθος και κρίνει τη χθεσινή αναμέτρηση ξεχωριστά. Είναι μια συνέχεια αγώνων σε συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ανταποκρίνεται μακριά από την Τούμπα. Ναι, συμφωνώ και γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο το τι επέλεξε χθες ο προπονητής. Αυτό το κλισέ που μου αρέσει εμένα ποδοσφαιρικά είναι ότι αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι πάντα. Αυτό είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να κάνει με γνώμονα το ότι πιστεύει πως θα ήταν καλύτερα αν έπαιζε ο Χ ή ο Ψ. Δεν αυτό έγινε είναι λάθος. Χθες κάτι ξαφνικά. Ήτανε ένα έργο που επαναλήφθηκε. Είναι γενικότερο το κακό. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να διεκδικούμε τίτλους με την άβρα του φαβορή, ωραία, και να μπαίνουμε στο γήπεδο και να ξέρουμε τι ομάδα θα παίξει, θα πρέπει να μάθουμε να την κρίνουμε και σωστά. Δεν έχει να κάνει με το ποιος έπαιξε χθες. Έχει να κάνει με το πώς δομήθηκε το ρόστερ. Και σε επίπεδο μετάλλου προσωπικότητας, παραστάσεων, εμπειρίας. Δηλαδή, το πιο ανησυχητικό από όλα όσα έγιναν χθες με πρωταγωνιστή τον Ίβιτς, δεν είναι ότι άφησε τον Μπίσες Βαρέξο ή τον Τζίμιρο, αυτόν τον Πρίγιο, τον Αθανασιάδη. Και αυτά μπορεί και εκεί να έχουν γίνει λάθος εκτιμήσεις, φυσικά. Αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ότι η συνέντευξη τύπου λέει πως όχι, εγώ έχω παίξει με παραστάσεις. Ότι έχουν παίκτες που έχουν ξαναδώσει τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Ότι τι φταίει η coach την Τούμπα και εκτός έδρας, θα το δούμε, το διορθώσουμε. Ναι, τι φταίει όμως, είμαστε άστοχοι. Αυτό δεν είπε. Ναι, είμαστε άστοχοι. Είμαστε άστοχοι στις δηλώσεις μας. Μισή φάση έκανες. Σου τσιδεστία δεν είναι. Δεν είναι ότι ήσουν άστοχος. Με 0 στη μία. Δεν είναι αστοχία αυτή. Να έχεις 0 στις 10, ναι, θα έχει πει ότι έχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτό. Εκείνη το πιο ανησυχητικό, άμα δεν διαπιστώσει το πρόβλημα. Το οποίο δεν το λύνει σήμερα, δεν μπορεί να το λύσει σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το λύνει λίγο αργότερα. Το λύνει. Προσπαθεί να το λύσει λίγο αργότερα. Εντάξει. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και φαίνονται εδώ και καιρό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να τα δείξει στην Τούμπα και όταν πηγαίνει εκτός, αντίο ζωή. Και στην Τούμπα υπάρχουν παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων που δεν ανταποκρίθηκε η ομάδα. Είτε με τη ΣΑΛΚ, είτε με τον Άγιαξ. Τώρα με τον Άγιαξ ήταν άτυχος. Ναι. Αλλά είναι στο ποδόσφαιρο. Όχι, εδώ επάνω τώρα. Εξήγησε μου εσύ πώς αυτή η ομάδα που στην Αθήνα στα ντέρμπι παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, στα εκτός Ελλάδας δύσκολα παιχνίδια, ήταν αξιοπρεπέστατη και αρκετά δυνατή. Με τη Φιωρεντίνα. Άγιαξ, Σάλκε. Με αυτό το Σάλκε που είχε το 0-3, οκ, εντάξει. Πώς εξηγείται αυτό. Τι να σου πω, φίλε. Α, εξήγησε. Είχε την άβρα του outsider. Στην Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι είναι φαβορή πλέον. Δεν το έχει. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Υπάρχουν από τη μία παιχνίδια που δεν έχεις να χάσεις κάτι σε ατομικό επίπεδο. Ήταν καλύτερος ο άλλος, χάσαμε, τι να κάνουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και παιχνίδια που ο αντίπαλος, όπως χθες ξέρω εγώ, έχει αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει όλη τη δομή του, παίζει διαφορετικό πράγμα σε αντίθεση με εσένα που έχει στήσει ρόστερ και έχει τον ίδιο προπονητή που παίζει τέτοιο καιρό και θα πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι είσαι καλύτερος. Σε ποδοσφαιρική λογική είσαι φαβορή. Αλλά δεν μπορείς να το αποδείξεις. Και εκεί μπαίνει το κομμάτι της προσωπικότητας που είναι σαφές σε όλους μας που ξέρουμε την ομάδα. Ίσως ο κόσμος να μας ακούει κάπως μυστήρια όταν το λέμε τόσο καιρό αυτό το πράγμα. Εμείς τη ζούμε την ομάδα, βλέπουμε, έχουμε τα βλέμματα πριν τα παιχνίδια, μετά τα παιχνίδια, στα παιχνίδια. Ξέρουμε τα άτομα, ξέρουμε τις προσωπικότητες, ξέρουμε πώς σκέφτονται και έχουμε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα ότι η ομάδα σε επίπεδο προσωπικότητας είναι πολύ πίσω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ένας σε κατηγορεί ότι είσαι σαν τον Τσίπρα, μην πουλάτε λαϊκισμό, φτάνει πια. Γράφει, το 6-24. Δηλαδή μόνο αυτό δεν μας έχουν πει.
Μα επειδή δεν πουλάμε λαϊκισμότρο με τον Πινελίκη, φίλε, 624. Ο πρώτος φίλος από μια γράφει θα περάσουμε τελικό, πιστεύω τρελά. Άλλος φίλος, όσοι δεν το πιστεύουν, θα περάσουν να μην σκεφτούν να έρθουν στην Τούμπα. Άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό. Αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις. Ωραία. Έχει συμβεί κάτι, υπάρχει ένα γεγονός. Το οποίο συνδέεται με άλλα γεγονότα. Αν θέλουμε να είμαστε ένας σοβαρός μηχανισμός και ένας οργανισμός που λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, με δικαιοσύνη, θα ασκηθεί κριτική για το χθεσινό. Εντάξει, και θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει ψυχολογία στις επόμενες 15 μέρες. Το να περάσει στον Τούκου κάτι το οποίο συνέβη, το είδαν όλοι και το ξέρουμε όλοι και κοιτιόμαστε τα μάτια στον δρόμο, ωραία, και λέμε τι έγινε πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό μικρής ομάδας. Θα πρέπει σε αυτό το κλαμπ όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ο μεγαλομέτοχος για τις επιλογές του, ο τεχνικός διευθυντής για τις δικές του, ωραία, ο προπονητής για τις δικές του, οι παίκτες για τις δικές του. Αλλιώς είσαι μικρή ομάδα σε χωριό. Θα πρέπει να μάθουν να ζούνε με την πίεση. Και να μάθουν να ζούνε με τη λογική του ότι αν δουλεύει ο καθένας για πάρτι του, θα την ακούει. Αλλιώς σε μικρό κλαμπ. Τα κάναν και άλλοι αυτά. Τα καθεστωτικά. Και παίζουν τώρα σήμερα αγώνα ύπαρξη στο Αίγιο. ΠΑΟΚ είναι δημοκρατικό κλαμπ. Απλά δεν μπορεί, θα πρέπει να μάθουν να το σέβονται όλοι. Ακόμα και όταν κάνεις κριτική, θα πρέπει να έχεις κανόνες συμπεριφοράς σοβαρούς απέναντι στο κλαμπ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα κάνεις κριτική θα είσαι τέλος πάντων ο κακός που δεν θέλει το καλό της ομάδας. Αντιθέτως. Αν δεν ασκείς κριτική, είναι αυτό το πράγμα, ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά κριτική όμορφα. Δεν έχεις να μειώσεις κανέναν, είναι δικοί σου άνθρωποι. Σε κορόδεψε ο Ζουνίδης, σου έριξε τη φάκα. Άλλη βλακία αυτή. Σε... Άλλη βλακία. Θα το κάνει ο Ερή και το ένα, Τι έπαθε εκεί αυτός, γιατί πήγε με 200 χιλιόμετρα στην μπάλα. Ήταν μαλωμένος μαζί της. Τι παθαίνει αυτός, λέει. Τι να σου πω. Ναι, πλέον αυτό πουλάει. Είναι και αρκετοί που ξεφώνησαν τον Ζουνίδη την Κυριακή και τώρα το γυρίζουν, δηλαδή. Αυτό το... τι σημασία έχει. Έχει, πες μου να ξέρω. Δεν ξέρω, μα τι μου site μου το γράφει. Δεν με νοιάζει. Αυτό το πράγμα να κρίνεις από τον Αλέφαντο, ρε φίλε, δηλαδή είναι εκπληκτικό. Πουλάει. Αυτό είναι το επίπεδο του... Πουλάει. Που έχουν επιβάλει τα media στο αναγνωστικό κοινό και στους ακροατές. Τώρα ο Ζουνίδης ήξερε τι έκανε. Ναι, ναι. Από τους ίδιους. Ήξερε τι έκανε τώρα. Επειδή κέρδισε το ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς το ίδιο πράγμα πάλι παρουσίασε. Ό,τι παρουσίασε τα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια, το ίδιο πράγμα παρουσίασε και τώρα. Δεν πειράζει. Ο Ζουνίδης, ο οποίος άσπασε τα μαλλιά του, ρες. Πανιωνίου έγινε, είναι πριν τώρα. Έγινε. Όχι, όχι τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. 10 άτοκες δόσεις, γιατί φέτος η Αναδομό κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, σπιτιού γενικώς, παιδικού δωματίου, επαγγελματικού χώρου, με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Αναδομό παρανακαίνιση.gr 2311-241-508. Και Μπειρατής. Σήμερα Πέμπτη, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή. Παλιά με το ΣΥΦΙ κάναμε Black Metal Day, τι ωραία ήταν. Τέλος πάντων. Μεγάλη Πέμπτη στον Πειρατή, μπύρα άφθονη, προσφορές για την μπύρα, καλή κουζίνα, καλή μουσική, Διογένους 17 στην Τούμπα. Δίπλα στο ναό να πάρεις και μια αύρα για το που θα γίνει η ανατροπή σε 14 μέρες. 13 μέρες. Όχι, 14. Πέμπτη, πες μου. Ναι, 27. Σε 14 μέρες. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Και το αυγό να είναι σφιχτό, Γενικά. Ναι. Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, στον Πειρατή πηγαίνετε να διασκεδάσετε.
Ποιος το γράφει αυτό, θα το σκίσουμε τα πραγματικά. Βόκολος ο Ζουνίδης είναι προπονητής, βλέπει τώρα την αλλαγή. Εντάξει, άλλο αυτό. Φυσικά έχει υποθεί στο Παναθηναϊκό να ανέβει. Έχει πέντε κινήσεις ο Παναθηναϊκός που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έχει μια χημεία, έχει διώξει κάτι που δεν τρέχανε, κάποιους περίεργους. Οκ. Άλλο έχει αυτό. Έχει πέντε αυτοματισμούς, τους έχει. Αυτό που τραβιέται ο Μπέρκ προς τα πίσω, πάσα κίνηση κάθετη των εξτρέμ. Επιδιώκει να παίξει κάθετα. Υπάρχουν πέντε αυτοματισμοί στο παιχνίδι του. Αυτή η κατάσταση με το Χουλτ χθες σε κάποιο σημείο ήταν εκνευριστική. 58 λεπτά ο Χουλτ δεν είχε μαρκάρισμα. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κριτική, εδώ είναι το κομμάτι. Όχι γιατί έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος. Και δεν φταίει ο Μάτος αυτό. Δεν φταίει ο Μάτος, δηλαδή δεν βγαίνει βοήθεια ποτέ. Λίγη μπάλα. Τώρα ο Ήβιτς δεν ξέρω γιατί τα έβαλε με το Μάτος. Γιατί το καταλαβαίνει και ο άλλος το καταλαβαίνει, γιατί είναι εκεί μπροστά του. Υπήρχε έντονο διάλογο σε κάποια στιγμή. Υπήρχε σε μια φάση την ώρα που αρπαχτήκανε. Ωραία. Έχει ανέβει ο Χουλ, αλλά χωρίς βοήθεια. Και ο Μάτος δεν κλείνει γρήγορα. Ο Χουλ. Μα εξορισμού ο Χουλ είναι παίκτης του Ενρίκε. Μαζί σου ρε αγόρι μου, αλλά σε εκείνο το ανέβασμα, εκεί που άρχισαν να μαλώνουν, ωραία, δεν είχε βοήθεια ο Χουλ, μόνος του ανέβηκε. Δεν είχε δεύτερο παίκτη. Και είπα τον πάρει ο Μάτος. Και δεν τον πολύ πήρε. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, με αυτή την ιστορία, ρε φίλε, με τον Ενρίκε, δηλαδή, εγώ πίστευα πραγματικά και το έλεγα ότι για να τον πήρε η Ρεν αυτόν τον παίκτη, έχει μια τακτική παιδεία. Τελικά είναι το μόνο που δεν έχει. Δεν υπάρχει καμία τακτική παιδεία. Και πραγματικά, επειδή εγώ δεν είμαι σκάουτ. Δεν μπορεί να μην διαφερθεί αυτό. Τι λες, ρε. Θα διαφερθεί. Ρε φίλε τώρα, μιλάμε για 26-27 χρονών παίκτη. Αν δεν το έχει μάθει αυτό το πράγμα 26-27 χρονών, δεν το μάθει ποτέ. Όχι. Τι να διορθωθεί. Είναι και στο χέρι της ομάδας, του προπονητή. Να του δείξει με πολλούς τρόπους, ακόμα και με τιμωρία αγωνιστική, ότι θα το διορθώσει αυτό. Δημήτρη. Και το ότι δεν μπορεί να μετριάσει κάπως το πάθος του. Δημήτρη. Γιατί κατά τα άλλα είναι ο πιο ποιητικός. Άκου λίγο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το παιδί αυτό δεν είναι καλά. Δηλαδή είμαι ο Πέδρο και είμαι εντάξει, θα μπορούσαμε να τον δούμε. Γιατί ήταν καλά ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι μαύρος, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Είναι Αφρικανός, είναι... Και αυτός έχει στοιχεία. Ξεκάθαρα είναι. Άλλο θέλω να σου πω. Φάγαμε τον έναν χρόνο, μας έβγαλε την ψυχή ο Ροντρίγκες. Είδες. Ναι. Είδες. Ναι. Δεν αντέχω να δω άλλο χρόνο. Το ότι πουλήσαμε τον Ροντρίγκες για να πάρουμε τον Πέδρο Ρίγκες στα μέσα της σεζόν σε ομάδα που δεν μας πλήρωσε. δεν είναι ρε φίλε. Δεν μπορείς να το καταπιείς. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα να τα αναλύουμε ιδιαίτερα αυτά. Απλά το παιδί αυτό και ο Άρντα μαζί στην ενδεκάδα δεν πρέπει να ξαναπαίξουν ούτε σε οικογενειακό διπλό. Ο Μπίσεσβαρ μετά είναι όμως. Ποιος είναι ο Μπίσεσβαρ? Μια από τα ίδια. Τι? Μια τρίτη επιλογή. Μια και μιλάμε για μεσοφυτικούς. Δεν είναι μόνο ο Μπίσεσβαρ. Εντάξει, είναι και αυτή μια επιλογή. Ποιος είναι μια επιλογή? Μα λες για τους δύο. Ο Άρντα και ο Μπίσεσβαρ δεν είναι... Δεν τρέχει απλά. Αυτή είναι επικίνδυνη. Ο άλλος έπεσε μόνος του. Φάγαμε δεύτερο γκολ. Σταρόβιτς. Όχι ο Σταρόβιτς, θα πέσει και αυτός μόνος του σε λίγο. Ο Άρντα στο δεύτερο γκολ πέφτει μόνος του. Έπεσε μόνος του. Έπεσε μόνος του. Τι το κάνω εγώ. Φτάνουμε, πρέπει να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα. Έχουμε αρκετά μηνύματα να τα διαβάσουμε. Και όμως είναι η μέρα που δεν το σκεφτόμουν. Έχει και άλλα τρία μάτς πάω από την 20. Φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Η K20, το βόλι, το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα μείνουμε λίγο παραπάνω. Γιατί εντάξει, κύρια αρχή. Και ήταν πέναλτι. Άμα ήθελε το δεν το δει κανείς τίποτα. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Δυστυχώς έχουμε κάποια ίντερνετικά προβλήματα σε εφαρμογές και σε άλλες κονσόλες κτλ. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν γνωρίζω. Όλοι τα ίδια γράφουν. Άνοιξε το. Μα όλοι τα ίδια γράφουν, είπαμε. Μα τι ήταν, σου...
Όχι, νόμιζα ήταν αρθρογράφο. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να είναι και αρκετά σημαντικές. Το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, η εντεκάδα του. Η πιο μεγάλη αλλαγή βεβαίως έχει να κάνει με τον Τσίμιροτ και αυτοί που δεν αναμένονταν, γιατί δεν είχε γνωστοποιηθεί καλώς το ότι από την ομάδα καλώς το ότι ο Τσίμιροτ είχε πρόβλημα, είχε χτυπήσει. Δεν είναι μυϊκό το θέμα, να πεις ότι ρισκάρει τα λοιπά, είναι θέμα αντοχής στον πόνο. Είχε χτυπήσει λοιπόν, είχε ένα αιμάτωμα και κούτσενε στην προπόνηση της Τρίτης. Και σου κάνω εγώ το σύγχρονο διαβόλου, Δημήτρη, και σου λέω αφού κούτσενε Τσίμιροτ, γιατί δεν μπήκε ο Κάτσε ο Χαρίς στην προσοχή. Άλλο αυτό. Αυτό λέμε για την αρχική ενδεκάδα. Ναι, όμως πρέπει να τα βάλουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Το ότι στον πάγκο πράγματι υπήρχαν προβληματικοί όσον αφορά την υγεία τους παίχτες, είναι ένα θέμα σαφώς που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα. Δηλαδή το ότι στον πάγκο, σε ένα μεγάλο παιχνίδι, έχεις τον Βαρέλα με διάταση στους Κυλιακούς, τον Πρίγιοβιτς, επιστροφή από εγχείρηση με ένα μήνα χωρίς παιχνίδι. Σχετικό, ναι, και φόβο κτλ. Και έχεις τον Τσίμιροτ χτυπημένο να πονάει, τα λοιπά. Έχεις δύο νεαρούς, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Δεν είναι πάγκος αυτός. Δεν είναι πάγκος και μπαίνει ο Πέλκας με τον Κίσιο. Αφαιρείς το πλεονέκτημα που έχεις ως βάθος ρόστερ. Ναι. Δεν είναι πάγκος. Δεν επηρέασε την εικόνα του ΠΑΟΚ στο πιο μεγάλο παιχνίδι. Επηρέασε το ότι δεν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του. Την κακή. Άρα του Τσίμιροτ η απουσία από το βασικό σχήμα ήταν αρκετά καθοριστική, γιατί πράγματι στο κέντρο έχει καλό κράτημα μπάλας, παίζει συνδυαστικά, είναι κομβικός ποδοσφαιριστής. Έχει τρεξίματα να πιέσει ψηλά. Ναι. Στην άμυνα δεν υπήρχε κάποιο θέμα, κάποια έκπληξη, το τέρμα επίσης. Και στην επίθεση ο Κουλούρης φυσιολογικά ξεκίνησε. Μιλάμε για σχηματισμό 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, παρότι έπαιζε ο Βάρντα, έτσι. Ναι. Έπαιζε οχτάρι ο Σάχοφ και ο Βάρντα αρχικά. Έπαιζε, εντάξει. Ναι. Με τον Κάμπος από τα αριστερά. Αριστερά, άλλη μια καινοτομία. Σπάνια το βλέπουμε. Ναι. Και γιατί άραγε, γιατί υπολόγιζε πιο πολύ στο ανεβάσμα του Κολυμπαλή. Δεν ξέρω γιατί. Και τον Ερίκε δεξιά, όπου φυσικά δημιουργήθηκε πρόβλημα με το Χουλτ από τα πρώτα λεπτά. Που στο τακτικό κομμάτι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει 58 λεπτά. Ο Χουλτ δεν έχει μαρκάρισμα. Εγώ στη ζωή μου δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πραγματικά βλέπω μπάλα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ένας μπακ να έχει τέτοια ελευθερία κινήσεων δεν το έχω συναντήσει στη ζωή μου ολόκληρη. Και σε παιχνίδια πολύ χαμηλότερης σημασίας. Επί 15-20 λεπτά δεν υπάρχει έτσι κάτι ιδιαίτερο στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει πολύ κάθετα, αλλά δεν του βγαίνουν οι εμπνεύσεις του, διαφάνειες κτλ. Και αυτοί παίζουν με μεγάλες και εμείς παίζουμε με μεγάλες στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες ότι έχει μειωθεί το ρίσκο στην άμυνα του ΠΑΟΚ και από τον Γλύκο. Δεν επιδιώκουν πλέον το σωστό, γιατί είναι σωστό για μια μεγάλη ομάδα να χτίζει επιθέσεις από πίσω και να μην αρχίζει τα γεμίσματα. Ήταν το σωστό αυτό που γινόταν, αλλά έφερε και κάποια λάθη. Τώρα το λάθος απαγορεύεται και άρχισαν τα γεμίσματα και από τον Γλύκο και από τους υπόλοιπους. Ναι, προφανώς λοιπόν υπάρχει μια ανασφάλεια στην ομάδα για το αν μπορεί να παίξει ναι. Σωστά. Εντάξει, όλα καταλήγουμε. Άλλαξε εδώ και λίγες ημέρες. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί. Τα βολέ του Γλύκου είναι πλέον πολλά περισσότερα από τις πάσεις του. Όταν σηκώνονταν η μπάλα, βεβαίως άρχισε να δημιουργείται πρόβλημα με τον Μπέρκ. Και ήρθε και το πρώτο γκολ με την τέλεια πάσα του Μπέρκ και την επίσης τέλεια κεφαλιά του Μολέδο. Που παίζουν βόλεϊ εντός περιοχής. Ναι. Ο Μολέδος στέλνει την μπάλα στο μοναδικό σημείο που δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιατί επάνω του είναι ο Γλύκος, σχεδόν επάνω του, και στη γραμμή του τέρματος δύο ποδοσφαιριστές. 1-0 το Παναθηναϊκός σχεδόν από το πουθενά. Όχι πουθενά, ρε Μίτσο, τρεις φάσεις κρατάμε να πρέπει να βάλει τον γκολ. Ναι, σε εκείνο το διάστημα ανέβηκε. Είναι το σουτ του Μπέρκ από τα πλάγια, η κεφαλιά του Μπέρκ που τη βγάζει ο Γλύκος
και είναι τρίτη φάση του γκολ. Σε εκείνο το διάστημα ανέβηκε ο Παναθηναϊκός. Μια σχετική απάντηση από τον ΠΑΟΚ. Μια αντίδραση που συνδυάστηκε και μια ιστορική αλλαγή, την πρώτη ιστορική αλλαγή που έκανε ο Ίβιτς, με τον Άρντα στα άκρα και τον Γκάμπος να περνάει ως οχτάρι. Και την πιο ωραία φάση που βγαίνει σε όλο το παιχνίδι, ίσως από ομάδα, αυτό το συνδυασμό του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με συμμετοχή αρκετών ποδοσφαιριστών και το Λέοβατς να βγάζει την τελική φάση στον Ενρίκε που σούταρε πάρα πολύ άσχημα επιπόλαια και έστειλε την μπάλα. Έχει κοντρόλ μπορούσε να κάνει. Ναι, έστειλε την μπάλα προς το πεδίο του Άρεος, είναι κατά εκεί. Κάτσε να σκεφτώ, όχι. Ήταν 13, δεν είναι κατά εκεί. Τέλος πάντων. Όχι, η 13 είναι στην Αλεξάνδρα, στην πάνω. Όχι. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια δεν έχουμε τίποτα για διαιτητή, γιατί ο διαιτητής μαζί με τους υπρόσθετους μπορεί σε κάποιες φάσεις, μια, δύο, τρεις, να έπαιξε έδρα, μια κάρτα στο ζέκα. Χάρισε μια κάρτα στο ζέκα. Κάνα δύο φάουλ, κάνα δύο πλάγια. Πήρε και ο ΠΑΟΚ όμως πολλά φάουλ εκτός περιοχής, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε σε καμία περίπτωση. Ήταν όλες κακές εκτελέσεις, δεν βγήκε φάση. Δεν μπορεί να γίνει λόγος για διαιτησία. Για ροή του αγώνα. Ότι επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα. Να σε εκνευρίσει, να σε κλείσει την περιοχή, να σε πιέσει, να σε εκνευρίσει, ξέρω, δεν... Υπάρχει μια χαρισμένη κάρτα στον Κλωναρίδη που κάνει βουτιά να πάρει πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 1-0 υπάρχει αυτή η δύσκολη φάση με τον Χουλτ που κάνει χέρι έχοντας πλάτη προς την μπάλα. Ναι, αλλά στερεί το τετατέπ του Μάρκους, εντάξει. Δεν πάει η μπάλα στο χέρι, πάει το χέρι στην μπάλα με πλάτη όμως, μεγαλώνει το κορμί του εκεί. Νομίζω ότι αν ήταν μόνο στους συντρόφους θα το έδινε το πέναλτι, αλλά έπρεπε να βασιστεί και στην άποψη του επιπρόσθετου, του Κομίνη. Διαμαρρύνθηκε πάρα πολύ έντονο ο Μάτος που άφησε, παράτησε τη φάση. Θα μπορούσε να το δώσει το πέναλτι, σίγουρα θα μπορούσε, δεν θα υπήρχε θέμα. Δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι. Συνέχισε, πιέζονταν, δημιουργούσε ο Χουλτ και τελικά εκεί που δεν φαίνονταν ότι πιέζεται, θα απειληθεί, θα δεχτεί δεύτερο γκολ, έγιναν απανωτά λάθη και από τον Νουάρντα και στο κέντρο της άμυνας και βρέθηκε ολότι να κάνει το 2-0. Τι να πεις, Άκη, ότι είναι άδικο το σκορ? Το συζήτησαμε και μετά. Άδικο, σ' άκουσα να το λες και μετά το κατάλαβες και εσύ, μόνο στην σκέψη ότι εκεί την ώρα είχαμε ισορροπήσει. Δεν ήταν για να μπει άλλο γκολ στο παιχνίδι ή είχαμε εξίσου πιθανότητες να βάλουμε και εμείς με τα λεγόμενα ίσως μια κόντρα. Αλλά άμα δεις συνολικά την εικόνα, πας λίγο πιο μακριά, το 13-3 τελικές, την αδυναμία σου να παίξεις κάτω την μπάλα και την επιλογή σου να παίξεις με γεμίσματα της απελπισίας και τις ευκαιρίες τις καθαρές που έχασε, το ότι έχεις MVP τον Γλύκο, ίσως αν ήσουν μάγκας να βάζεις ένα γκολ. Αλλά να μην δεχτείς δύο σε αυτό το παιχνίδι, με την εικόνα που έδειξες, ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πριν το παιχνίδι, επειδή το έχουμε ξαναδεί και δεν κυνηγάμε φαντάσματα, πιστεύαμε ότι ο μόνος που μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πεις ότι είναι αυτός και με την απόδοσή του μπορεί να σου δώσει το αποτέλεσμα. Επειδή το έχουμε ξαναδεί σε μεγάλα παιχνίδια. Ήταν ο Γλύκος. Το έχουμε δει αραιά, το έχουμε δει σε μεγάλα παιχνίδια. Το είδαμε στη Γερμανία, το είδαμε στο Καραϊσκάκι, το είδαμε στη Ντούμπα στα πλέοφ πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε δει. Δεν λέμε ότι είναι η προσωπικότητα του αρχηγός κτλ. Δεν απλά έχει μια εμπειρία πλέον. Έχει μια ικανότητα. Δεν μπόρεσε ούτε αυτός να δώσει το αποτέλεσμα. Έκανε τις αποκρούσεις. Ναι, δεν. Αλλά γίνανε πολλές οι φάσεις. Δεν ευθύνεται για κάποιο παλιό. Αυτό που βγάζω τον Μπέκ στο δεύτερο. Εγώ το είχα δει ήδη να κολλάει στο γάμα. Είναι συστημένη ανάλογο μπάλα. Τελείωμα με αυτό το Ενρίκε, έτσι. Από πλάγια, με πολλούς παραπάνω παίκτες βέβαια. Δηλαδή και είναι μόνος του. Ναι, ναι. Αλλά στην τεχνική του τελειώματος είναι αυτό που πρέπει να κάνεις εκεί.
να μην σου φύγει ψηλά. Να βάλει το στόμα σου έτσι να μην σου φύγει ψηλά. Και βρίσκει το γάμο από πέρα. Μέσα σε όλο το πλήθος σημαδεύει το γάμο. Το έβγαλε. Πιο πολύ εμένα με χάλασε το ότι αυτή την πολύ όμορφη φάση που βγάλαμε και η μπάλα πήγε στα πουλιά δεν την κάναμε άλλες τρεις φορές. Εμένα αυτό με χάλασε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το μπορούσαμε. Τώρα το τι άλλο δεν κάναμε, υποθετικό είναι. Το μπορούσαμε, κατάλαβες πως το λέω. Ναι. Εγώ πάντως φέτος δεν θυμάμαι άλλη φάση και αυτή να πηγαίναμε. Εκτός έδωσης. Γιατί πάλι είπαμε, το αν θα πάει μπάλα στα πουλιά ή στο γάμα είναι θέμα εκείνης της τελευταίας σκέψης και της συγκέντρωσης που έχει ένας παίκτης. Αλλά τη δυνατότητα μια ομάδα να επιτεθεί ορθολογικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εντάξει. Το περίμενα να το δω και δεν το είναι. Πολύ να φύγει μπάλα από μας, πολύ αδυναμία και το repress ακόμα να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή ενώ κλέψαμε την μπάλα 4-5 φορές, πολύ λάθος σκέψη και αργή σκέψη και αδυναμία να κάνουμε το εύκολο, όχι το εντυπωσιακό. Και από εκεί και πέρα, ρετζάλωμα, εντάξει. Έκανες 3-4 ωραίες ενέργειες, αλλά στο κέντρο. Σε ήθελα να πατήσεις και λίγο περιοχή. Ενρίκε, ξέρω την ποιότητά σου και είχα μία ελπίδα ότι εσύ μπορείς να το πάρεις το μάτς, γιατί είσαι τέτοιο επίπεδο παίχτες. Αλλά ρε φίλε, πού, έχασες 5 φορές τον αντίπαλό σου. Δηλαδή, πες και αυτό τι μπορείς να κάνεις επιθετικά, πρέπει να δω τι δεν έκανες αμυντικά. Αφού πάμε σε ατομικό επίπεδο, μιλάς για λάθη παικτών, για επιλογές κτλ. Υπάρχουν και παίκτες που δεν ακούμπησαν. Έτσι, αυτό του Σάχοφ χθες ήταν. Η αιμονή να πάει τον έβαλε, γιατί τον έβαλε. Πού να προβλέψει τώρα ότι θα είναι τόσο κακός, αρνητικός. Πες μου έναν τέτοιο που ο αντίπαλος παίζει που ο Σάχοφ είναι καλό. Με τον Ολυμπιακό σου του είπα καλό ήταν. Καλό ήταν. Να καίει μπάλα, ρε Μίτσο. Να καίει μπάλα. Βάζει και γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Έστω και από το πουθενά, έρχονται από πίσω. Δεν έχει άλλο χάρη να βάζει γκολ. Να το προβλέψει δεν είναι εύκολο. Ήταν κάκι στο παράδειγμα, δηλαδή ήταν πουθενά. Πουθενά. Να του κατηγορείς γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Άκουτα, μην πούμε σε λάκα. Ναι. Ωραία. Δεν είναι γιατί έπαιξε ένα και γιατί έπαιξε άλλο. Θα γυρίσουμε στο αρχικό συμπέρασμα. Ωραία. Ας μου απαντήσει κάποιος γιατί ο Χούλτ είναι 58 λεπτά μόνος και θα σου πω όλα τα άλλα. Γιατί είναι ο Ενρίκε αλλού. Γιατί να είναι 58 λεπτά ο Ενρίκε αλλού. Ναι. Γιατί πιστεύετε από αυτό να πάρει τη μια φάση να βάλει τον γκολ. Ναι, οι άλλοι πήραν 12 φάσεις από εκεί. Ό,τι και να λέμε, γιατί έπαιξε ο ένας, δεν έπαιξε ο άλλος. Άουσου του τα γράφω κανονικά, δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι. Αν ένας παίχτης που επιλέγει δεν είναι καλός πριν γίνει αλλαγή, δεν μπορεί κάποιος να του πει να παίξει πιο προσεκτικά. Δεν μπορεί κάποιος να του εξηγήσει ότι είναι ανεπαρκής. Ο Μάτος πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί ο Μάτος τραβήχτηκε με τον Ενρίκε. Που είναι και λάθος μέσα σε έναν αγώνα να συμβεί. Καίγεται όλη πλευρά. Αυτό σου λέω. Εκεί τώρα το φωνάζεις και του λες: άκου να τις αγόρι μου. Αυτό έγινε. Δεν άλλαξε τον πλευρά. Ας τον πάρει ο Τζάλμα. Ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα. Ο Τζάλμα είναι πιο χρήσιμος δεξιά. Θα σου βγει και δύο φορές, ρε φίλε. Θα σου βγει πάνω στη γραμμή, θα κρατήσει λίγο μπάλα, κάτι θα κάνει. Μια κουτσοσέντρα, κάτι θα κάνει. 58 λεπτά ο Χούλτ είναι μόνος. Ο Χούλτ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος της Σκανδιναβίας. Θα χαζέψουμε τέλος. Ο Νίλς Χόλκερσον. Το θυμάσαι. Ναι, το θυμάσαι. Ο Νίλς Χόλκερσον όταν είναι μόνος 58 λεπτά. Όταν τον έκανε το ξωτικό μικρό. Το πιο καταθλιπτικό κινούμενο σχέδιο πλάκα. Εντάξει, δηλαδή που μίκρινες και συνάντησες μια χήνα που δεν πετάει. Εντάξει. Και τελικά πέταξε και πήγαινε βόλτες με τις άλλες χήνες. Ναι, για το χούρλι. Ωραία, είναι άσχετο. Όχι, εντάξει, κάνει ναι. Συνειρμό. Κάνω ένα όλα συνειρμό. Έχουν, ναι, όλα έχουν ένα τέτοιο. Ωραία. Και ο Χούλτ είναι μόνος 58 λεπτά. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν εκεί στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να δει το μάτι τηλεόραση. Ήταν εκεί. Πήγε στο ξενοδοχείο να τους τονώσει, να τους δείξει πόσο θέλει το παιχνίδι. Πάλι πίκρα πήρε. Από ό,τι μάθαμε, ήταν αρκετά εκνευρισμένο για τη φάση του πέναλτι. Πέρα από την απόδοση του ΠΑΟΚ. Πίστευε και ήθελε αυτό το σφύριγμα. Με την έννοια της δικαιοσύνης του ήθελε, όχι κάτι άλλο. Δεν το πήρε το σφύριγμα αυτό. Το αναφέρουμε ως κομμάτι του ρεπορτάζ. Κάτι άλλο το περιθώριο του αγώνα. Τι το περιθώριο του αγώνα, δεν. Ότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και έτσι όπως είναι
διατηρεί ένα ανάστημα, μια φανέλα, ένα κύρος, μια δική του νοοτροπία και αυτοπεποίθηση που δεν μας βλέπει. Και άλλες φορές γελάμε γιατί μπορεί να εκτεθεί με αυτό το «δεν σας βλέπω». Και άλλες φορές μπορεί να σε πουλήσει τρέλα και να σε πάρει αποτέλεσμα και καθαρό σκορ. Γιατί και αυτούς, άμα το σκεφτείς, δηλαδή σήμερα στις συζητήσεις που κάνουν αυτοί, λίγο από το πουθενά τους ήρθε, έτσι. Ούτε οι ίδιοι μπορεί να μην το περίμεναν να πάρουν ένα τέτοιο καθαρό σκορ για την ρεβάνς. Και αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα για την νοοτροπία που πρέπει να έχουμε ως σύλλογος. Ξανακέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θέλω τώρα δευτέρα και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ εκτός. Ξανακέρδισε. Πήγαν σε καλή κατάσταση. Σου λέω ότι αυτό το match το φοβόταν. Γιατί αν και ο Παναθηναϊκός και εμείς είπαμε ότι δύσκολο το match με τον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός μόνο εμάς δεν ήθελε σε αυτή τη φάση. Και κάνει ένα 2-0 στην έδρα του. Κάνει, του το κάνουμε, δεν ξέρω πώς να το πω. Έπεσε ο άλλος μόνος του, έπεσε. Πάμε να βγούμε στην κότρα και πέφτει. Και πάλι καλά που δεν χτύπησε. Τι πάει, μου κάνει τον νεκρό για να μην φάγαμε τον νεκρό για να μην. Αυτό παιδιά, τώρα μια παράκληση προς την ΠΑΟΚ. Σας στηρίζουμε, σας αγαπάμε, είστε όλοι καλοί. Ένα τεστ IQ ρε, πριν πάρεις ένα παίκτη, ένα τεστ IQ ρε αγόρι. Ένα σουντόκου να λύσει. Ναι, σουντόκου κάτι, ένα τζέγκα, τζέγκα. Το μέτριο. Ωραία. Ένα τεστ IQ ρε που στη δηλαδή κάνει ένα τεστ IQ. Κι όμως οι τρελοί θα πάρουν το παιχνίδι το δεύτερο. Οι ψυχοπαθείς. Ναι, για να κάνεις 3-0 δεν πρέπει εκεί να είσαι το αντίθετο. Δεν πρέπει να είσαι σοβαρός και. Στα τακτικά παιχνίδια, όσοι δεν μπορούν να λύσουν ένα σταυρόλεξο δεν παίζουν. Πώς τον έχει ψήσει τον Ίβιτς ο Βάρντα. Επιλογή του είναι. Στις επιλογές σου τις στηρίζεις. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κράξει ποτέ πρώην μου γκόμενα. Ναι, γιατί θα φανείς και εσύ λίγο. Θα φανώ λίγο. Ποτέ. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Με. Ωραία, ποδοσφαιρική κουβέντα, έλα. Ναι. Με τον Νίλ Σκόλ. Με τον πειρατή. Με τον πειρατή. Ρε, τι λέμε, μεγάλη Πέμπτη. Λοιπόν, πειρατής. Και σήμερα έχει ματσάκια και βόλεϊ έχει. Και παίζει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Και μπάσκετ έχει, παίζει ο ΠΑΟΚ. Και Europa League έχει. Και Europa League γίνεται χαμός, κοτομός όλη την Ευρώπη. Και είναι Thursday Thursdays. Με τον Παναγιώτη Καπελτζή να διαλέγει τις μουσικές, να παίζει stoner, hard rock, heavy rock. Και να περνάτε πολύ ωραία εκεί στην 2 γένους 17 στην κάτω Τούμπα. Με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μπείτε στο site της εταιρείας Αναδομό Παδανακαίνιση. Μπείτε σελίδα στο Facebook για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. 2311-241-508. Και μην ξεχνάτε, έως 10 άτοκες δόσεις στην Αναδομό. Επιστρέφουμε και με γραμμές και με ό,τι άλλο συμβαίνει στο μπάσκετ και στο βόλι πριν τα σημερινά παιχνίδια. Να είμαστε πάλι ψύχρεμοι εντελώς. Θα το γυρίσουμε, θα το γυρίσουμε. Θα το γυρίσουμε. Τι εννοείς, θα αλλάξεις φίλο. Σήμερα θα κράξουμε λίγο για να μας φύγουν τα νεύρα. Έτσι είμαστε εμείς στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Θα κράξουμε λίγο και από Δευτέρα που θα είμαστε ήδη με Τρίτη. Γιατί είναι και αυτή η χριστιανική γιορτή. Βοηθάει και αυτό. Ναι. Βοηθάει λίγο να ηρεμήσουμε 4 μέρες, να φάμε τα κατσικάκια μας, τα εγωπρόβατα, τα γίδια κτλ. Θα ηρεμήσουμε μετά και Τρίτη ξεκινάει η αντεπίθεση. Οι άλλοι καραγκιόζες, οι άθλοι τι κάνουνε ρε, κάνουνε πάρτι πάλι με γαρδούμπες και... Πού είναι αυτό. Τι χαζί είναι. Πού είναι αυτό. Στην Αθήνα ρε φίλε. Καλά. Πάρτι άθεο. Καλά, γιατί δεν μάθεις να μείνω για το μπάσκετ σήμερα ρε. Καραγκιόζες λίγη για αυτό ρε φίλε. 7. Λοιπόν, διάφορα μηνύματα δικά σας, θα ανοίξουμε και γραμμές 2310-287-888 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε, να πείτε τις απόψεις σας. Για ό,τι είδατε, για ό,τι λέμε και εμείς. Δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24 με alter ego, ανδρικά ενδύματα. Τώρα που παντρεύεται ο κόσμος. Γιατί κοίταξε δεξιά. Όσοι το παίρνουν απόφαση και υποκύπτουν στις πιέσεις. Τι. Και παντρεύονται. Ναι. Γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίζετε στα alter ego. Να το κάνω και αυτό. Αυτό είναι σοβαρό θέμα, θα πούμε για άλλη εκπομπή. Ναι, ναι, νομίζω ότι. Ας πάρουμε τα νούμερα σε άλλη εκπομπή που θα είναι καλύτερο το κλίμα. Ναι. Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 ή Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Ναι, άμα έρθει κάτι που μέσα στον επαναληπτικό για να αλλάξουμε στα... συζήτηση, βγάλε προς τα έξω ότι παντρεύεσαι. Ναι. Στο ναι. Ποστά δεν θα δώσει 10.000 να το έχει. Μάχα κανείς ρε, εννοείται. Τώρα που πέσαν τα νούμερα να στείλω, να στείλω mail ότι πωλείται ο γάμος μου. Το και το να δω τι θα να πιάσει. Να γίνει reality. Το πρώτο τρίμηνο του γάμου μετά θα είναι με κάμερες μέσα στο σπίτι, θα σε παρακολουθούν. Να δουν τις αντιδράσεις. Πώς θα ζεις παντρεμένος. Πάγωσε στην ιδέα. Το καλύτερο, το καλύτερο reality είναι κάμερες γύρω από το τμήμα του ανθρωποτάμου. Άσχετο.
Άσχετο, αλλά καλό. Το καλύτερο διάλογο. Πάμε. Λοιπόν, κέφτηκα στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος. Είναι στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Ανοιχτά τα μαγαζιά τώρα σε ώρες καταστημάτων λόγω εορτών. Μπορείτε να πάτε να διαλέξετε να φτιάξετε το χώρο σας με πόνιμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Όταν δε τα παραγγείλετε στον Φτίκα στην Κάτω Τούμπα, εκεί πάνω από τον κήπο του Καλού, θα έρθουν και δωρεάν στο χώρο σας. 23-10-287-888 για τις δικές σας απόψεις. Πρώτος ημιτελικός χθες, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το είδαμε. 2-0 ο Παναθηναϊκός, σημαντικό σκορ. Και ό,τι είδαμε χθες και ό,τι περιμένουμε, θα σας ακούσουμε για ό,τι έχετε να πείτε. Σήμερα έχουμε και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, την ίδια 7, ώρα. 7.30 μιλούμε, αντί για 7. Σκεφτείτε χθες άξονα, γράφει φίλος, με Κάνιας κάτσε Χαρίση, αφού δεν μπορούσε να παίξει ο Τσίμηρο του. Αντί Κάνιας Σάχος και ο Ενρίκη και ο Άρντα, πολύ καλύτερη θα ήταν όπως ήταν και ο Μπίσεσβαρ με τον Ατρόμητο. Έγκλημα του Ήβιτς που έχει παροπλήσει δύο από τους πιο γρήγορους και αθλητικούς χαφ του πρωταθλήματος. Για τον Κάτσε και τον Χαρίση που όταν έπαιζαν τους είχατε ξεσκίσει. Πριν ο Κορδέλα. Εντάξει. Πάμε στους ακροατές. Περιμένω στις γραμμές. 23-10-287-888. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλά παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, εχθές ήταν μια πολύ κακή βραδιά για όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει χρόνος για πολλά. Υπάρχει χρόνος μόνο για ανασύνταξη και να πάμε να δώσουμε έναν τελικό από όλες τις απόψεις. Δηλαδή ο κόσμος στον τομέα του, η ομάδα στον τομέα της, η διοίκηση στον τομέα της, το τονίζω αυτό, η διοίκηση στον τομέα της. Ωραία. Θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογες συνθήκες όπως αυτές που υπήρξαν στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ακριβώς οι ίδιες, όχι βλαχομαγκές, έξυπνες συνθήκες. Ωραία. Ώστε να υπάρξει το κατάλληλο έδαφος, ώστε να πάρθει η πρόκριση, γιατί νομίζω ότι παικτικά δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από αυτούς. Μέσα στην Τούμπα δεν έχουν και πολλά να μας δείξουν νομίζω. Είναι καθαρά θέμα της δικιάς μας ομάδας, δεν ξεχνάμε ότι θα έχει γυρίσει και ο Πρίγιοβιτς. Χθες ένας έλεγε ότι προτιμάει στο δεύτερο παιχνίδι η Τούμπα να έχει 17, 18, 20, 22 χιλιάδες, αλλά πιστούς, φανατικούς, ορκισμένους, παρά 28 που, θεατές, 28.000 θεατές. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος νομίζει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, καλά θα κάνει να κάτσει σπίτι του. Και μιλάω για όλους, άπαντες, έτσι, ακόμα και για παίκτες και για προπονητές, για οποιονδήποτε. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση, να κάτσει σπίτι του. Όσοι πιστεύουμε ότι θα πάρουμε αυτή την πρόκριση, γιατί θα την πάρουμε αυτή την πρόκριση, ωραία, να είναι στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα από το πρώτο μέχρι το 90, γιατί είναι σίγουρο ότι, εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος, ότι αυτή η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Απλά ένα γκολ γρήγορο θέλει να γίνει μια υιόθηση που λέμε και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Εγώ λέω, αντί να μπούμε σε μια διαδικασία, τέλος πάντων, η οποία θα μας στείλει τώρα όλους, να σηκώσουμε το κεφάλι κατευθείαν, με τη μία, χωρίς να προλάβει να μας στείλει. Ωραία. Και να δούμε το πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες έτσι, ώστε το παιχνίδι να έρθει στα δικά μας τα μέτρα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σήμερα το βράδυ παίζουμε ένα μάτι ζωής και θανάτου. Στο Βόλι. Ναι. Με μια ομάδα απίστευτα μισητή κατά την άποψή μου, πολύ πιο μισητή από τον Ολυμπιακό πολλές φορές, η οποία ήρθε να μας πουλήσει τρέλα στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ήμουνα μέσα. Ήρθε να μας πουλήσει τρέλα στο πρώτο παιχνίδι. Κάποιοι εκεί πέρα, κάποιοι του πάγκου του Παναθηναϊκού, κάποιοι παίκτες πρώην δικοί μας, που φάγαν ψωμάκι. Λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να αποδείξει ότι και στα δύσκολα είναι μαζί με την ομάδα. Θα πρέπει ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο, να κάνει την κερκίδα που έκανε στο 5ο σετ του αγώνα, όπου δεν μπορούσε να κερδίσει κανένας αντίπαλος στον κόσμο μέσα σε αυτό το παλατάκι, παρόλο που ήμασταν μόνο αυτοί που ήμασταν 1.500-2.000 άτομα. Ωραία. Και να πάρουμε να κάνουμε το 2-0. Νομίζω μετά από εκεί και πέρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε και μια νίκη εκτός έδρας και να περάσουμε. Όσο για το θέμα του διαγώνιου, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το θέμα. Θα το δούμε όταν θα τελειώσουν αυτά τα μάτς. Έγινε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Αυτά από τον φίλο, με όλα όσα έχει να πει, κυρίως για το τι έρχεται και όχι το τι έγινε χθες. 23-10-287-888. Ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ στην ΚΑΠΑ 20, έτσι το χάσαμε αυτό. Ναι. 1-0 στο 53. Ποιος? Ο Δούμτσης. Δεν τον ξέρω τον παίκτη. Ναι. Ο Ματθαίου έπαιξε κιόλας. Ο Κύπρος που έπαιξε χθες την αποστολή
στη Λεωφόρο. Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0 στο αποτέλεσμα της ΚΑΠΑ 20 στον αγώνα που έγινε σήμερα. Ξέρεις, είμαστε ικανοί να κάνουμε και διπλό στο μπάσκετ σήμερα, κερδίσουμε και στο βόλιο και να έχουμε χάσει μόνο το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Αδιάφορο είναι το Παναθηναϊκό το σημερινό, στο μπάσκετ. Μπορεί να παίξουμε δηλαδή τίποτα. Δεν δικαίωται, έχω χάσει την πρώτη και στην χρονική περίοδο. Ναι, χασαν. Ναι. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές στο μπάσκετ, στο βόλιο, θα πάμε στην πορεία για να δούμε τι ισχύει. Ολυμπιακός 49, Παναθηναϊκός 49. Α, δεν είναι αδιάφορο. Ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται. Για να μην χάσει. Την κίνηση, ναι. Ολυμπιακός κίνη παίζει, δεν είναι. Και θα έχει τελειώσει και όλο αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, δεν είναι αδιάφορος ο φίλος. Τι θα είναι αδιάφορος. Θα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κίμη και τελείωσε. Δεν θα μπορεί να πάρει την πρώτη. Φωνάζουν οι Αργανοί γιατί το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κορίστηκε σε άλλη ώρα. Που θα ξέρουν τα αποτελέσματα και του Ολυμπιακός Κίμη και του Άρισαϊ. Έχουν ένα δίκιο. Θα χάσει η ομάδα του. Φοβούνται ότι αν κερδίσει ο Άρης την ΑΕΚ, μπορεί να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Λένε. Το μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι έτσι απλά στο μπάσκετ τα πράγματα. Το μπάσκετ είναι επίθεση-επίθεση. Δεν είναι. Το δεν φοβούνται είναι από το ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ότι γίνεται γενικά αυτό. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βάλει ο. Το λένε Πασκουάλ. Ναι. Μπορεί να βάλει ο Πασκουάλ τη δεύτερη πεντάδα. Ποια είναι η δεύτερη πεντάδα. Ο Γκίστη είναι πρώτη ή δεύτερη. Ο είναι πρώτη. Ο παπά τι είναι που τα χτε στο γήπεδο. Δεύτερη. Ο παπά. Ναι. Ο παπά ήταν στο γήπεδο. Ναι. Ήταν, ναι. Ο. Μπορεί να βάλει το στυλ. Το στυλ. Ήταν η δεύτερη ομάδα. Α ρωτήσει τον Ζουνίδη πώ το έκανε την Κυριακή. Ναι. Όχι, εσύ, ποια είναι η δεύτερη πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τζέιμς έρχεται τον πάγκο. Άστομα. Ναι. Τζέιμς Νίκολς, παίζει αυτό. Φώτση. Ναι. Μπουρούση. Και ξεκινάει ο Σίγκλουτον. Μάλιστα. Και τεσσάρι, τριάρι ποιο. Ο Ρίβερς. Τον πάγκο έρχεται και αυτό. Ωραία. Το φρύσο 7.50 μειώνει ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ για το IQ του. Δεν μ' αρέσει το μήνυμα. Εντάξει, τέλος πάντων το λάβαμε το μήνυμα. Αλλά και εσύ το είπες νωρίτερα. Εντάξει, δεν φημίζεται για την σπιρτάδα του. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Γιώργος από Αθήνα το Σαντόσκυλο. Ναι, καλώς τα παιδιά. Τι έγινε. Λοιπόν, πάλι ορμόμενος από το Σάντος ήταν και η κριτική μου πάλι. Σας έχω κουράσει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πω τα ίδια που είχα πει μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού. Γιατί πιστεύω ότι η κριτική μιας ομάδας δεν πρέπει να καταρτίζεται από ένα δοκάρι και μέσα, όπως το μου λέτε χθες, ένα δοκάρι και έξω. Πρέπει να βλέπουμε την πορεία όσο μπορούμε ψύχρεμα και όσο στεναχωρημένοι και αν είμαστε, να βλέπουμε την πορεία της ομάδας. Εγώ λοιπόν, το είχα πει και τότε μετά τον Ολυμπιακό, έχω ένα ευθύγραμμο τμήμα νοητό στο μυαλό μου για να κρίνω ένα προπονητή. Στη μια του μεριά βρίσκεται ο Άγγελος, στην άλλη ο Σάντος. Λοιπόν, έχει φίλια, αποδειχθεί. Θα νομίζω ότι στα ένας προπονητής, αν εφαρμόζει τακτικές Άγγελου, η ομάδα θα αποτυχαίνει. Αν εφαρμόζει τακτικές Σάντος, θα πετυχαίνει. Είναι μαθηματικά αποδειγμένο. Τι εννοώ τακτικές του ενός και του άλλου για να με κουράζω. Καλώς ή κακώς μέχρι το μάτς με τη Λάρισα, στη Λάρισα που παίξαμε, είχαμε δει ένα ΠΑΟΚ στον οποίο διακρίναμε σταθερές. Δηλαδή, λίγο πολύ, τους 9 από τους 11 παίκτες τους ψιλοξέραμε. Ξέραμε τα μπακ, θα είναι Λέωβα της Μάτος, ξέραμε τα στόπερ. Θα είναι, μιλάω από το καλοκαίρι, έτσι θα είναι μεταξύ τριών Τζαβέλα, Βαρέλα, Κρέσπο. Ξέραμε ότι στα χαφ θα είναι Τσίμηρος, Κάνιας και παίζονταν μόνο η θέση αν είναι εύκολο μάτς να μπει ο Μπίσης, Βαραλιός να μπει ο Σάκοφ. Κάμπος, οι Ροντρίγκες στα άκρα. Τα ξέραμε. Από το μάτς με τη Λάρισα και μετά, οι σταθερές αυτές υπάρχουν μόνο στην άμυνα και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο κομμάτι της δημιουργίας, βλέπουμε συνεχή εναλλαγή προσώπων, συνεχή εναλλαγή. Είναι γιατί έκανε μεταγραφές εκεί. Έφυγαν παίκτες, ήρθαν παίκτες. Γίνονται πάντα. Θα γίνονται μεταγραφές.
ύπαρξη μια σταθερά όμως, η ύπαρξη αυτοματισμών, όταν υπάρχει, δεν θεωρώ ότι είναι καλό να χαλάει. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα τι εννοώ, σταθερές και τι αυτοματισμούς. Είπαμε όλοι, προχθές είδαμε το Μάτος, ας πούμε, στο μάτς της Τούμπας και λέγαμε ότι ο Μάτος επανέρχεται στα στάνταρ των προ-Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αν το ξαναδούμε το μάτς, γιατί έχω το βίντεο και τα βλέπω τα μάτς ξανά μετά, θα δούμε ότι δεν είναι όλο το 90 λεπτό του Μάτος καλό. Ο Μάτος ξανά είναι καλός τη στιγμή που μπαίνει ο κάμπος μέσα και ξαναβρίσκει το τέρι του, αυτό που έχει κάνει προετοιμασία, που έχουν δουλέψει. Ναι. Αυτός ο αυτοματισμός γιατί να χαλάει όταν υπάρχει διαθέσιμος. Και είδαμε χθες το Μάτος, πήγε να καρπαζώσει δύο φορές τον Ενρίκε. Είχε μία φορά όταν του έβαλε τις φωνές ο Ίβιτς, του δείξε τον Ενρίκε. Πάλι στο πρώτο ημίχρονο ο ίδιος έβαλε τις φωνές στον Ενρίκε. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα δεν έχει σταθερές, δεν έχει ρόλους. Όλοι οι παίκτες μπορούν να παίξουν οπουδήποτε. Ανά 10 λεπτά αλλάζουν θέσεις. Σε κάθε αγώνα αλλάζουν. Όλα αυτά αποδομούν ναι, όμως αυτό λέγαμε προχθές ότι είναι πλεονέκτημα σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μισό λεπτό. Άλλο οι λύσεις, να έχεις λύσεις και άλλο να αποδομείς σταθερές σου. Δηλαδή για παράδειγμα, εγώ πώς κοιτάζω το ποδόσφαιρο, κοιτάζω πάντα τι κάνουν οι μεγάλοι, σε αυτούς θέλω να... προς τα κέντρα να βαδίζουμε. Δηλαδή, δεν έχω δει, ας πούμε, ξέρω εγώ ποτέ το Μέση να παίξει αριστερό χαφ. Πάντα το βλέπω 5 χρόνια να παίζει δεξί χαφ. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ένας παίκτης που τα έχει όλα, έτσι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του και δημιουργείται μια ομοιογένεια στην ομάδα. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Άλλο το αν έχεις λύσει παραπάνω και άλλο το σε κάθε 10 λεπτά ο Άρντα θα παίξει σε κάθε μάτς και δεξιά και αριστερά και κέντρο. Ο Πέλκας. Όταν και δεν πάει καλά, ο ΠΑΟΚ αλλάζουν θέσεις. Ορίστε. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα και δεν του βγαίνει, αλλάζουν. Μήπως δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό το δεν πάει καλά. Δεν μπορεί ξαφνικά να ζητάς ένα παίκτη, έπαιξε 10 λεπτά δεκάρι, δεν σου βγήκε τέλος. Όλο αυτό που λες αποτυπώνεται από την επιλογή του ίδιου του προπονητή να μην παίζει η ομάδα από την άμυνά της. Σημαίνει αυτομάτως ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Το ότι δηλαδή άρχισαν τα γεμίσματα, λέει. Ακριβώς. Ναι, όχι μόνο τα γεμίσματα. Όλο το, θα δούμε δηλαδή ότι γιατί μέχρι τον Γενάρη υπήρχε, άσχετα από την αποκομωτή πόντων και αποτελεσμάτων, ότι υπήρχε παραγωγή φάσεων. Και έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά ένας παίκτης έφυγε, ο Ροντρίγκες. Δεν έφυγε ένας. Δεν έχει αλλάξει το ρόστερ για να σταματήσει ξαφνικά. Πιο πριν δεν παίζανε... Δεν έφυγε ένας παίκτης. Μήπως κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Έχει φύγει κι άλλος. Ναι, κι άλλος έφυγε. Πάμε παρακάτω. Απλά τον έχουμε, ναι, δεν τον τάξει, αναφέρουμε σωστό. Όλοι για ευνόητους λόγους. Ναι. Σωστό. Μην το πεις, θα σε κόψουμε. Ναι, μην με βρεθώ λοιπόν σταυρωμένος δίπλα στον άλλον τώρα Κυριακή. Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η μία απόδοση ρόλων, δηλαδή ένα τέτοιο κομμάτι για το θέμα ρόλων. Δηλαδή, λέμε για τον Μπίσεσβαρ, όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης, λέμε ότι δεν μπορεί να αντέξει σε 90 λεπτά σε μεγάλου, πώς το λένε, σε αγώνες με μεγάλη ένταση, με μεγάλο πρέσκ, με. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα παίκτη ο οποίος του έχουν πει δεν μπορεί να παίζει πάνω από 15 λεπτά τη βδομάδα, το λέτο. Βρέθηκε ρόλος. Δεν θα πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά που παίζει στα νιάτα του. Τι μπορείς να κάνεις δεύτερος επιθετικός μπαστακωμένος. Γιατί ο πιο ποιοτικός μου παίξει και εμένα να μην μπορεί να βρει ένα ρόλο κάποιο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, βλέπω ας πούμε τον Πανιόνι. Έρχεται ο Πανιόνι στο προπονητή. Έχει ρόλο. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μικρά παιχνίδια. Ναι, σου λέει γιατί δηλαδή, να μην έχει και ένα κοσάρι σε μεγάλα, ρε φίλε. Ο Λέτο δεν είναι καν αθλητής. Σου λέω ότι λες. Γιατί να μην μπορεί να έχει και ένα ρόλο 20 λεπτό σε πιο δύσκολα παιχνίδια. Όπως είναι ο Λέτο που μπαίνει μέσα, πέφτει πέντε κλωτσιές, παίρνει μια κίτρινη. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 13 και εσύ έχει 18 παίχτες. Ναι, βρέθηκε για έναν άνθρωπο που δεν είναι αθλητής, βρέθηκε ρόλος. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί και για μένα, για τον ποιοτικό μου παίκτη. Τέλος πάντων, αφήνουμε αυτό ένα τελευταίο, ναι, για να πούμε και τις ευχές και τα χρόνια πολλά για το Πάσχα, το κομμάτι των στημένων φάσεων. Ο ΠΑΟΚ χθες τρώει γκολ από στημένη φάση. Πάμε σταδιακά, μια πολύ γρήγορη καταμέτρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο. Κόρνερ, ο Φιντανίδης μόνος από τη μικρή περιοχή αμαρκάριστος, κεφαλιά της στέλνει λίγο out. Mm. Με τη Λάρισα στην Τούμπα. Κόρνερ από τα δεξιά, κάνει λίγο άστοχη έξω τον Μπρίκιτς, μόνος στο αμαρκάριστος ο παίκτης της Λάρισας, την πιάνει την κεφαλιά λίγο με το πλαϊνό, πάλι out. Με τον Πανιόνιο, από την 4α που έγινε το κόρνερ, πάλι βγαίνει ο παίκτης του Πανιονίου, αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή. Από την ΑΕΚ, γκολ φάγαμε από στημένο. Με τον Ολυμπιακό, παίρνουν τα μάτια με τη σειρά προς τα πίσω.
στο 2-0 ο Μποτία μαρκάρει πάλι από τη μικρή περιοχή. Όταν λέμε μαρκάρει, 2 μέτρα δεν υπάρχει παίκτη κοντά. Με την Ξάνθη στην Τούμπα, θυμόμαστε ο 45 Λισγάρας βγαίνει 3 παίκτε. Την κεφαλιά την κάνει Λισγάρας στο ημίχρονο στην εκνοή, πάλι το ίδιο. Με τον Ηρακλή γκολ από κόρνερ. Με τη Σάλκε στο 1-1 έξω στο 14ο λεπτό ο Νάλντο αμαρκάρισο κάνει μια φοβερή απόκρουση, ο Γλύκο τη βγάζει. Με τη Βέρεια ο Μπαλάφα στο 3-0 σε κενή εστία από τα 2 μέτρα τη στέλνει out. Ευτυχώς. Με τη Σάλκε εδώ μέσα 2 γκολ αποστημένα. Με την Ξάνθη, τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, θα πάμε πίσω, θα βρούμε σε κάθε μάτσο ΠΑΟΚ ή θα φάει γκολ ή θα έχει μια απίστευτη ευκαιρία αποστημένη φάση ο αντίπαλος. Εγώ κατανοώ ότι αυτό μπορεί να είναι κομμάτι αυτοσυγκέντρωσης των παικτών, ναι. Αλλά όταν αυτό το πράγμα, σας είπα 10 μάτς, είναι 2 μήνες χρονικά, ναι. 2 μήνες δεν είναι αυτοσυγκεντρωμένοι, νομίζω έχει ευθύνη και προπονητής αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εχθές είδαμε κάποια στιγμή εκτέλεσε ένα φάουλο ο Εμποκού από το χέρι του Μάτος που πήρε έξω από την περιοχή και είναι ο Βιαφάνης στη γωνία της περιοχής και ο Άρντα κάνει κίνηση να φύγει από το τείχος για να... και λέει, ο Γκάμπος τον τραβάει πίσω του, λέει πρέπει να μαρκάρουμε αυτόν, πάει να ξαναφύγει, τον ξανατραβάει ο Γκάμπος. Δηλαδή υπήρχε ασυνοησία στα απλά ποιος θα πάει να πιάσει ποιον. Και καλώς κακώς όταν φτάνει εδώ το πράγμα, τα στημένα κρίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, βεβαίως. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλή ανάπτυξη να έχετε. Επίσης, καλά περάσει. Γεια σας, να είστε καλά. Καλά. Είπε πολλά ο φίλος. Με αρκετά ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Ναι, ώρα, φίλε. Ακόμα και ο Μποκού ούτε έκανε μπαλακόντρα και πήγε στο μπέτ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε όμως μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ. Στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Είτε παίζει στις 5, είτε παίζει στις 3, είτε στις 7, είτε στις 8.30. Νίκος Μοσχοβίτης στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Φωνάζουν οι υπόλοιποι γιατί το μάτς είναι άλλη ώρα από τα 6 παιχνίδια. Σωστό είναι, κατά μία έννοια. Έτσι, τελευταία αγωνιστική πρέπει να είναι όλα τα μάτς ίδια ώρα. Αλλά από την άλλη, θα έχει παραπάνω πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Εντάξει, δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πριν το παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, θα ξέρει. Μάλλον θα ξέρει πού θα είναι. Έτσι. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ καταφέρει και κερδίσει σήμερα, θα πάει ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος, ό,τι και να κάνει. Αν ο Άρης κερδίσει, λογικά θα είναι πέμπτος. Οπότε το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση σήμερα, ναι μεν έχει ένα βαθμολογικό κίνητρο για τον ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον είναι ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ εν όψη των play-off. Είτε αυτά ξεκινήσουν για τον ΠΑΟΚ 19 Απριλίου, δηλαδή ως πέμπτος που θα παίξει με τον 8ο, είτε ξεκινήσουν 29 Απριλίου, δηλαδή ως τέταρτος που θα περιμένει για να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 5-8. Εντάξει, το Παναθηναϊκό τον πετυχαίνει σε πολύ καλό φεγγάρι, ίσως το καλύτερό του μέσα στη σεζόν. Ναι. Και είναι και για το Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο πρωταθλητή με την Φενέρμπαχτσέ. Δηλαδή θα είναι και αυτή σε μεγάλη γρήγορση. Επί ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός πριν από μεγάλα μάτσα έχανε πάντα. Και το έκανε επίτηδες για να ξεσηκώνεται, να είναι σε γρήγορση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει μια τέτοια... και ειδικά μέσα στην έδρα του. Εντάξει, το θέμα είναι το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εκτός έδρας περισσότερες φορές χαλάει την εικόνα του και μάλιστα έχουμε και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν πριν 2 εβδομάδες ένα ανάλογο τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή όπως είναι το σημερινό, που η εικόνα του δεν ήταν καλή, ήταν πολύ προβληματική. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αλλάξει αυτό σήμερα, δηλαδή να δείξει ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου και να είναι ανταγωνιστικός απέναντί της. Θα το δούμε. Σίγουρα όσο γίνονται αυτά τα παιχνίδια πριν τα play-off, όλοι αυτοί οι καινούργοι παίχτες προσπαθούν να μπουν καλύτερα στην ομάδα, έτσι και ο Σόμπι και ο Άσκα, με ορίζοντα βέβαια τα παιχνίδια των play-off που έρχονται. Δεν θα είναι ο Μιλιάνοβιτς ούτε σήμερα στη διάθεση του Μαρκόπουλου, καθώς παραμένει εκτός λόγω αυτού του θέματος που έχει στον Αθιάνο. Το έχει επιστρέψει, αλλά δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι περίεργο έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με την αγωνιστική και το ότι ο ΠΑΟ περιμένει, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική να δει που θα είναι. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που θα δείξει σε ένα τέτοιο παιχνίδι και όχι τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το αν θα είναι τέλος ή πέμπτος τελικά. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν εξαρτάται και τόσο πολύ από αυτό το κομμάτι της τελικής κατάταξης. Το σημαντικό είναι η εικόνα του και αν θα δείξει έτοιμος να αντιμετωπίσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου.
Νίκο, τι άλλο παίζεται τώρα τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα? Είναι ανοιχτά και η παραμονή και η 8η θέση μπορεί να ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Την προηγούμενη αγωνιστική μπερδεύτηκαν αρκετά τα πράγματα εκεί. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει πέμπτος, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το ποιον θα βρει απέναντί του. Μπορεί να βρει το Προμηθέα, μπορεί να βρει ακόμα και το Κολοσσό, μπορεί να βρει το Λαύριο, μπορεί να βρει το Ρέθινο, τώρα που μιλάμε. Αυτά θα έχουν ξεκαθαρίσει όταν θα ξεκινάει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είτε για τέταρτη θέση, είτε πέμπτη. Ωραία. Στις 7 λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα έχουμε μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο για το τελευταίο μάτς κανονικής περίοδου. Χθες ήταν και παράγοντες της ΚΑΕ στη Λεωφόρο και έβλεπαν το παιχνίδι ποδοσφαίρου. Και φυσικά στεναχωρέθηκαν και αυτοί από την εικόνα και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε το μπάσκετ τι μπορεί να κάνει. Θα είναι πραγματικά μια καλή στιγμή, θα είναι μια επιτυχία αν ο ΠΑΟΚ να τερματίσει τέταρτος. Και θα δούμε και στην πορεία που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ξέχασαμε να φέρω ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ φίλου, με αφορμή την ωραία κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον τελευταίο ακροατή που έκανε τη δική του ανάλυση. Αναφέρει ότι οι σταθερές του Σάντος δεν χρειάζονταν rotation χωρίς Ευρώπη και κύπελο. Η επιμονή σε Σάχοφ δείχνει ότι ψάχνει σταθερός ο Ίβιτς. Όλη η υπόλοιπη εντεκάδα είναι ίδια με αυτή του Ιανουαρίου. Αναφέρει εδώ ο ακροατής. Ένας άλλος λέει στον Σταύρο, μήπως να πεις, έχεις πει λέει σε γυναίκα, θα παντρευτούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μήπως να παντρευτείς πρώτα, μπας και γίνει τίποτα. Να το πάρει αντίστροφα δηλαδή. Έχουμε ένα φίλο στη γραμμή. Όχι, είναι. Α, όχι. Πάμε στο βόλι. Πάμε στο εντός έδρας παιχνίδι. Έλα, ρε, Γιάννη. Με Γιάννη Παρασκευαίδη. Πάω Παναθηναϊκός πάλι. Το μόνιμο ζευγάρι. Γιάννη. Καλώς ακούεις. Δεν σε ακούμε και πολύ καλά. Τώρα καλύτερα, εντάξει. Το παλεύουμε. Τώρα θα με ακούτε καλύτερα, θα στείλουμε δευτερόλεπτα. Ναι, βγάλε το όργανο. Τώρα νομίζω με ακούτε κάγκελο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι λοιπόν και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, συγχαρητήρια για προχθές, μόνος το πήρες το μάτς. Εντάξει, δεν το πήρα μόνος μου το μάτς. Πηγαίναμε για 2-3 για ανατροπή, πηγαίναμε, άστο, το πήρες, το πίστεψες. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα ξαναεμφάνισε αυτά τα κενά διαστήματα τα οποία προκαλούν πλέον πονοκέφαλο και όχι προβληματισμό. Γιατί έχουμε φτάσει στα play-off και εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα σημάδια. Είναι λίγο παρεξηγήσιμη η έννοια πονοκέφαλο για την ομάδα βόλεϊ με αυτά που γίνονται ναι. Τελευταία. Ναι. Ναι, μην το δώσω και παραπάνω. Πάω και έκανε τέλος πάντων το πρώτο βήμα, έστω και δύσκολα θα πω εγώ, γιατί τελική έκβαση δείχνει ότι το έκανε δύσκολα το πρώτο βήμα. Καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και κάποια σημάδια τα οποία δείχνουν ότι η ομάδα βελτιώνεται. Δηλαδή χαρακτηριστικό γεγονός είναι το δεύτερο σετ που ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε 3 φορές να το χάσει, ο Παναθηναϊκός είχε 3 σετ πόλ, αλλά κατάφερε να το γυρίσει. Και αυτό είναι και ένα δείγμα της ποιότητας της ομάδας. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι ότι πήρε και την πρώτη ουσιαστικά νίκη σε ένα τέρπι η οποία δίνει έξτρα ψυχολογία στην ομάδα η οποία καλώς ή κακώς έλειπε και κάτι το οποίο έχει τονίσει και ο κύριος Ελγκέτα στο 24 πριν από την έναρξη των play-off. Mm-hmm. Το παιχνίδι σήμερα είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, 5 ευρώ τα εισιτήρια, λογικά θα έχει και αρκετό περισσότερο κόσμο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, καθώς αυτές οι προκλήσεις που υπήρξαν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, τραβάνε κόσμο. Υπήρξε και το κάλεσμα και από την ομάδα για καλά. Μεγαλύτερη στήριξη. Να πάει ο κόσμος όχι γιατί δημιουργήθηκαν προκλήσεις, να πάει γιατί είναι κρίσιμο το μάτς και αν δει ωραίο θέμα και να περάσει καλά. Γιατί και αυτά εδώ τα καγκούρικα εμένα δεν μ' αρέσουν γενικά. Εντάξει, προκάλεσαν μεγάλη, τι σημαίνει τώρα. Μιλάμε για μια πρωταθλήτρια ομάδα. Μιλάμε και για μια πρωταθλήτρια ομάδα, δύο χρόνια σε πρωταθλήτρια. Βέβαια, δεν είναι. Συμμετελικό είχε χιλιάδες. Έπρεπε 3.000 κόσμο να έχει. Δεν λέω εγώ να είναι τίνγκα, όπως μετά όταν έρχονται τελικοί παρακαλάνε για ένα εισιτήριο. Αλλά άμα τους αρέσει αυτό που βλέπουν, να πάνε. Μεγάλη Πέμπτη είναι, ωραία μέρα είναι. Είναι ωραία ώρα είναι για το μάτς. Να πάνε να δουν την ομάδα μας, να κάνουν το 2-0, να βάλουν γερές βάσεις. Βέβαια, και 5 ευρώ το εισιτήριο. Ναι, πάνε και τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα Στάροβιτς, Άσο Στάροβιτς, ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ για τον οποίο ξεδεύτηκε ένα μεγάλο ποσό για να έρθει τον Ιανουάριο, επικαλέστηκε πρόβλημα στον Αυχήνα πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες δεν έδειξαν να έχει τίποτα για την ακρίβεια ο παίχτης, ήταν εντελώς καθαρές. Ο ίδιος συνέχισε
Το ίδιο πράγμα που έλεγε νωρίτερα, ότι συνεχίζει να ζαλίζεται, και όταν είναι θέμα υγείας δεν μπορείς να ζωρίσεις έναν άνθρωπο, παρότι οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Αλλά μέσα σε όλα αυτά δημιουργούνται και προβληματισμοί και στο δικό μου το μυαλό πονηρές σκέψεις, γιατί πριν από 4-5 μέρες η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Στάροβιτς είναι στους 30 παίχτες οι οποίοι θα πάνε να διεκδικήσουν ένα συμβόλαιο κλειστό στην Κορέα, αμούθι συμβόλαιο $200,000. Άνετα, το δικό μου το μυαλό, το οποίο πονηρεύεται και λίγο πιο εύκολα, κάνω ένα συνειδημό ότι ίσως και ο παίχτης να μην θέλει να ρισκάρει κάποιο πιθανό τραυματισμό, να μην ρισκάρει μια πιθανή μεγαλύτερη κούραση σε μια σειρά αγώνων πολύ, πολύ ψηλού επίπεδου. Πάντως όλα αυτά είναι λίγο ρευστά αυτή την ώρα. Εύχομαι να μην επικρατήσει το δικό μου το σενάριο, γιατί το δικό μου το μυαλό πάντα σκέφτεται το κακό, ούτως ώστε να είμαι προετοιμασμένος ακόμα και για τα δύσκολα. Εύχομαι εγώ να κάνω λάθος στην προκειμένη και να το αδικώ το παλικάρι και αύριο να βγω και να λέω ότι είμαι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας στη Θεσσαλονίκη και ότι δεν έπρεπε μάλλον εγώ να τα πω τόσο χήμα. Αλλά όταν η ομάδα δαπανεί ένα μεγάλο, μεγάλο ποσό και να φέρει ένα παίχτη ο οποίος στις διαπραγματεύσεις δεν έκανε ουδέποτε πίσω στο οικονομικό σκέλος, και φτάνουμε σε μια κατάσταση ο ΠΑΟΚ να θέλει να κάνει την απόσβεση από το παίχτη, από αυτά τα λεφτά, σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια, και να δημιουργείται αυτό το θέμα, κρίμα. Νομίζω ότι είναι τεράστιο. Κρίμα. Τεράστιο θέμα. Και είναι η μία στραβή και η μία ατυχία μετά την άλλη. Λέμε απίστευτα πράγματα. Εκεί κάνεις κουβέντα απευθείας με τον παίχτη Γιάννη και του λες: κοίταξε να δεις, κάτσε, παίξε και εγώ θα σε αφήσω. Θα σε αφήσω να πας να πας τα 300.000. Αλλά μην μας πουλάς. Αυτός μπαίνει μέσα και ζαλίζει την προπόνηση. Κάνει... Να καταλάβετε κάτι. Δεν θέλει να παίξει. Τα μάτς στην Κορέα είναι 13, 14, 15 Μαΐου. Όπου μπορεί να είμαστε στους τελικούς. Ναι, 10 Μαΐου οι παίχτες θα είναι, μπορεί να είναι αυτό που είπες και εσύ τώρα, θα είναι ο τελικός. Από εκεί και πέρα, ο παίχτης δεν θα πάει στην Κορέα στις, ναι. στις, από τώρα δηλαδή, από τον Απρίλιο, θα πάει αρχές Μαΐου. Δηλαδή σίγουρα στις θα πάει... 5. Στις 5, 6 λογικά. Ωραία. Δείχνει ότι δεν θέλει να παίξει. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να μην λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Θα τραβήξει το όλο θέμα δικαστικά, αλλά δεν θα παίξει το παιδί στα παιχνίδια. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό είναι και ένα μάθημα καλό για τον κόσμο. Όπως και καλό μάθημα ήταν και με το Ραγγέλ, που ο κόσμος τον αποθέωνε και ήταν πάρα πολύ προκλητικός στο μάθε του πρώτου μητελικού, ότι καλύτερα να μην υπάρχει αυτή η προσωπολατρία σε κανέναν, γιατί δεν είμαστε σε αυτή την αγνή εποχή που ζήσαμε του 1980, εσείς δηλαδή, γιατί εγώ είμαι μικρός και το ξεχνάτε γι' αυτό, και να μην υπάρχει αυτή η προσωπολατρία σε κανέναν. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου νόημα που βγαίνει. Πολύ καλά μας κάνει ο Ραγγέλ, παίκτης είναι του Παναθηναϊκού και θέλει να κερδίσει ομάδα του. Να τον κρατούσες εσύ. Ωραία. Τέλος πάντων. Γιάννη, στις 9 το μεγάλο παιχνίδι, δεύτερος ημιτελικός. Για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Να είσαι καλά. Έγινε, Γιάννη. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά το βράδυ. Έγινε. Αυτά και με το Γιάννης Βόλι. Γιάννης Παρασκευαίδης θα μεταδώσει για το Λίμπερο και για το ΠΑΟΚ 24. Μαζί και ο Ραφαήλ Καϊτατζής θα είναι το δεύτερο πολύ σπουδαίο ημιτελικό. Άρα, πολύ γεμάτη η ημέρα και η σημερινή. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε όλη την εξέλιξη και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 από εμάς, από την Alter Ego, για πλήρη ανδρική ένδυση. alterego-fashion.gr, έτσι. Καλαμαριά, Πασαλίδη 85 και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Από τα είδη υγιεινής φτύκας. Που βρίσκονται στην Απόλλωνος 37-39, είναι ανοιχτά. Αυτές τις μέρες είναι και φουλ ωράριο, συνεχές. Στην κάτω του παγκή πάνω από τον κήπο του Καλού. Αν θέλετε να πάρετε ένα τηλέφωνο, κλείστε ένα ραντεβού 2310-905-503. Τα είδη υγιεινής και πλακίδια φτύκας σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε δωρεάν τα προϊόντα στο χώρο σας, αφού τα επιλέξετε ανάμεσα σε επώνυμα από ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Καλή Ανάσταση σε όλους. Ναι, ένας εδώ φίλος γράφει για τον Ραγγέλ ότι έδειχνε τα γεννητικά του όργανα. Α, έκανε δύο πράγματα. Και οι διαιτητές δεν το είδαν. Ήταν μέσα στο γήπεδο. Με ΠΑΟΚ 24 ραδιοφωνικό θα είμαστε και πάλι μαζί την Τρίτη του Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Θα λέμε την Τρίτη, για χαρά.